Πάμε Σουηδία και Έλενα Παπαρίζου, η οποία θα εμφανιστεί 1η Φεβρουαρίου στο Melody Festival, στο σουηδικό φορμάτ της Eurovision, στον πρώτο προημιτελικό. Τα στοιχήματα ανεβοκατεβαίνουν, ήταν 4η, ανέβηκε 2η και ξανά έπεσε 4η θέση. Η Έλενα Παπαρίζου έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη εκεί στη Σουηδία και μίλησε. Στα σουηδικά. Ναι. Και μίλησε για το άγχος που έχει γι' αυτό, για αυτή τη συμμετοχή και θεωρεί ότι κάνει τον ντεμπούτο της. Οι Σουηδοί την τιμούν φυσικά και της έχουν φτιάξει ένα αφιέρωμα από τις πρώτες στιγμές από τους Αντίκ μέχρι και σήμερα. Απολαυστικό μου ακούγεται. Και επίσης έχουμε αποκλειστικές φωτογραφίες από την τελευταία της φωτογράφηση. Ελπίζω το βίντεο να είναι μεγάλο. Για να δούμε. Ναι, το φοβάμαι. Η Έλενα Παπαρίζου κάθεται στην καρέκλα και κάνει τη δική της εξομολόγηση στους Eurofans λίγες ημέρες πριν διαγωνιστεί στον ημιτελικό του Melody Festivalen. Budskapet är ju egentligen att vara en överlevare och jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att man vaknar med den inställningen. Det är att man ska vara en överlevare. Man vet inte vad som kommer komma under dagens lopp, men man ska alltid vara förberedd, man ska vara stark. Och när man väl känner att man kan nå botten så ska man veta att det är bara en själv som kan få upp en på topp igen. Och det är därför man måste vara en överlevare. Παρά τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό της Eurovision το 2001 με τους Αντίκ, αλλά και την νίκη της το 2005 με το Number One, θεωρεί πως κάνει τον ντεμπούτο της στο διαγωνισμό. Jag vill inte låta Eurovision Song Contest 2001 eller 2005 påverka min medverkan här på Melodifestivalen, utan det här vill jag känna att det här är min debut. Μπορεί η ίδια να θέλει να περάσει στο τελικό, όπως όλα δείχνουν, δύσκολο θα προκριθεί αφού τα στοιχήματα δίνουν πρώτη στον ημιτελικό την Σάνα Νίλσεν με απόδοση 4,5. Οι Σουηδοί πάντως στην επίσημη ιστοσελίδα του Melody Festivalen έχουν κάνει ένα αφιέρωμα παρουσιάζοντας με φωτογραφίες τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της. Από το ξεκίνημά της το 1999 με τους Αντίκ, τη συμμετοχή της το 2001 στην Eurovision αλλά και την νίκη της το 2005, αλλά και όταν είχε τραγουδήσει στα γενέθλια της πριγκίπισσας Βικτόρια της Σουηδίας. Ενώ δεν έλειψαν να αναφερθούν και στη συμμετοχή της στο σουηδικό Dancing with the Stars. Η τραγουδίστρια δεσμεύεται να χώνεται για τον ημιτελικό που θα γίνει 1η Φεβρουαρίου και βρίσκεται στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε backstage με τον Γιάννη Μαρκετάκη από τη φωτογράφησή της στο περιοδικό Big Fish. Δεν βγήκε. Τι είναι οι τρεις, αυτό το έπρεπε να μου πεις. Όχι, τίποτα, άστο. Το μαναφούκι, το κουτσομπολιό μου έχει πει. Τώρα μου σκάσε την καλύτερη ατάκα, λίγο πριν μου το βίντεο. Τίποτα, για το Ελενάκι λέμε, ότι έχει δηλώσει, εν πάση περιπτώσει, ότι έπιασε πάτο και ότι κάνει ουσιαστικά το νέο το ξεκίνημα, τον ντεμπούτο της. Της Σουηδίας. Μ' αρέσει να μιλάει σουηδικά πάρα πολύ. Σ' αρέσει. Πολύ, πολύ. Βέβαια, εγώ τώρα αυτό που σκέφτομαι, εσείς είστε ειδικοί στην Eurovision, αλλά δύο φορές που έχει πάει στην Eurovision ήταν με την Ελλάδα. Ήταν και επιτυχημένες. Άρα εννοεί ότι το αγνοεί ή ότι επειδή έχει πιάσει πάτο ξανακάνει ντεμπούτο. Γιατί ξανακάνει μια νέα προσπάθεια. Ότι ήταν από το μηδέν και μια νέα επαγγελματική. Όχι, όχι, μια νέα επαγγελματική προσέγγιση κάνει ξανά στην Eurovision. Κάτι τέτοιο. Άρα ξεκινάει από τη Σουηδία. Από τη Σουηδία κάνει τον ντεμπούτο τη. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και λίγο δικαιολογικό. Απλά η Eurovision δεν έχει απογειώσει πια για κανέναν. Δηλαδή και τον πάτο να πιάσει. Όχι, την Έλενα την βοήθησε. Την βοήθησε πάρα πολύ από το 2005. Ενώ ότι έκανε κάποια ταξίδια στο εξωτερικό, τη είχαν κάνει προτάσει να μείνει στο εξωτερικό για διεθνή καριέρα. Ο Τόνι Μαυρίδη κιόλα την είχε κρατήσει εδώ. Μάλιστα, πολλοί θεώρησαν ότι εμφανίστηκε στα νυχτερινά κέντρα ότι αυτή η κοπέλα έπρεπε να κάνει αμέσω διεθνή καριέρα και να μην πάει στα νυχτερινά κέντρα. Ότι είχα χάρη που τον χώρισε. Το καταλάβαινε ότι γινόταν αυτό. Έχει πει τέτοια τάκα. Εδώ. Σε και έχει γίνει και αναπαραγωγή. Έτσι τα θυμάμαι με αυτά που λέω, γιατί θα το διαβάζω. Είχε χαρή επειδή την κρατούσε πίσω. Είχε χαρή, θεωρούσα ότι έβλεπα όπω σαν γυναίκα. Παρακολουθεί μια γυναίκα που κάνει καριέρα όταν έχει έναν άντρα πολύ πιεστικό δίπλα τύπου manager σχέση. Συνήθω είναι δύσκολα και την έβλεψε ότι την κρατούσε πίσω. Γιατί αυτή η κοπέλα είναι για να είναι στο εξωτερικό. Δεν ταιριάζει εδώ. Δηλαδή, μπορεί να έρχεται λίγο, αλλά να είναι έξω. Εσύ αυτό το κρίνεις βέβαια, επειδή μετά πήγε καλύτερα χωρίς τον Τόνι Μαυρίδη, ας πούμε, στην καριέρα της. Ναι, αυτή τη στιγμή καλύτερα. Γιατί είναι πιο ελεύθερη. Ναι, είναι πιο ελεύθερη. Γιατί ο Καψάλης αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος εκτός χώρου, δεν την πιέζει, την αφήνει να παίρνει μόνη της τις αποφάσεις. Έτσι.
Και ήταν ένα πολύ μικρό κορίτσι. Για να μην γελάσει κάτι άλλο. Και νομίζω ότι επειδή πέρασε και τα τελευταία δύο χρόνια και μετά το θάνατο του πατέρα τη κιόλα, πέρασε πολύ μεγάλη πίεση και το έχει πει και το έχει δηλώσει. Mm. Τώρα πλέον, το τελευταίο χρόνο, κάνει πετυχημένα βήματα. Και εντάξει, ξαναπροσπαθεί και στην Eurovision, κυρίως όμως δισκογραφικά, το ξέρουμε, Σπύρο. Για να κάνει ένα νέο επαγγελματικό άνοιγμα στη δισκογραφία στη Σουηδία, έτσι. Μια σχέση και μια συνεργασία, όπως αυτό με τον Τόνι, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Δηλαδή, κρίνεις εκ του αποτελέσματος. Έκανε καριέρα η Παπαρίζου, έγινε η Παπαρίζου που ξέρουμε όλοι μέσα από τον Τόνι. Δηλαδή, εάν δεν ήταν ο Τόνι στη ζωή τη. Αλλά στο τέλος της ημέρας καλό είναι να μην τα μπλέκεις. Ναι, έχει καλή, ένα καλή. Τύπο εκτός δουλειάς, να λες και κάτι άλλο. Έτσι.